Αυτό είσαι εσύ, Χριστόφορε, και νομίζω ότι το ξέρουμε όλοι πια. Κοίταξε, νομίζω ότι η δουλειά μου δεν είναι τόσο πολύ δουλειά. Το έχω πει χιλιάδες φορές. Ακούγεται κλισέ πια. Είναι πιο πολύ ανάγκη, είναι πιο πολύ τρόπο ζωής. Είναι ένα δικό μου κομμάτι. Το γράψιμο και η σκηνοθεσία και όλο αυτό το πακέτο. Όλο. Ναι, δεν είναι μόνο αυτά τα δύο. Το κομμάτι το δημιουργικό γενικότερα. Δηλαδή, έλεγα στον Χριστόφορο προχτές το βράδυ, πέτυχα στο Μέγκα τη σειρά δύο νύχτες μόνο. Μέρες. Ρε παιδί μου, μέρες, νύχτες, τι μέρες μωρέ, εδώ αυτά που γίνονται. Δύο μέρες μόνο ήτανε, το τραγούδι της Δήμητρας, της Γαλάνη. Τι να κάνω, τεράστια επιτυχία και τη λατρεύω τη Δήμητρα και πραγματικά το πέτυχα από την αρχή. Λοιπόν, τέλος πάντων τώρα, μέρες, νύχτες, αυτά που ζεις εσύ με αυτό το κορίτσι δεν είναι μετριούνται ούτε σε μέρες ούτε σε νύχτες. Και λέω ρε παιδί μου, ξεκίνησε να βλέπω τη σειρά και ξαναένιωσα, γιατί τώρα μας είχε καταλήψει κάποια χρόνια από την τηλεόραση, αυτή τη μαγεία που είχε πάντα ο Χριστόφορος και μας έβαζε όλους με τη σειρά, ειδικά εμάς τις γυναίκες, να μην χάνουμε καμία του σειρά. Όταν ανοίγεις και βλέπεις τον Χριστόφορο, νιώθεις, τον μυρίζεις τον Χριστόφορο παντού. Δεν είναι ότι σου παίζει, δεν είναι ότι έχει σκεφτεί το σενάριο, δεν είναι ότι έχει σίγουρα επιλέξει τον κάθε ηθοποιό αυτόν που θα περάσει πίσω από μια σκάλα. Δεν είναι ότι θα διαλέξει την κάθε μελωδία. Δεν είναι ότι θα σου δώσει. Είναι όλο ο Χριστόφορος, ρε παιδί μου. Οι δουλειές σου μοσχοβολάνε σένα. Φαίνεται όλο ότι είναι δικό σου εντελώς. Και βεβαίως όλων των συνεργατών σου, αλλά αυτό είμαι σίγουρη ότι δεν έχεις αφήσει μισό συνεργάτη που να μην έχεις βάλει μια πινελιά δικιά σου στο ποια κατεύθυνση. Όχι. Απλά νομίζω ότι εκείνη την εποχή ήμουν πολύ, και τώρα δηλαδή, ήμουν πολύ συγκεκριμένο στο τι ήταν αυτό που ήθελα, ήξερα τι ήταν αυτό που ήθελα, ήξερα που απευθύνομαι.